Το τελευταίο χρονικό διάστημα μου έχουν ζητήσει φίλοι από την ομάδα μας, από τη Γιάφκα Χρυσοθύρων, να κάνω ένα βίντεο για το θέμα των φυλάκων θησαυρών και να μεταφερθώ σε περασμένους αιώνες. Τότε εκείνες τις εποχές, διάφορα αντικείμενα πολύτιμα χρησιμοποιούσαν κάποιες τοξίνες ή κάποια δηλητήρια που βάζανε πάνω στα αντικείμενα σε αυτά που θέλανε να κρύψουν, ώστε να μην βεβηλωθούν από κάποιους άλλους. Όταν λοιπόν κάποιος ανακάλυπτε αυτά τα αντικείμενα και ερχόταν σε επαφή, οι τοξίνες και τα δηλητήρια που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή προκαλούσαν στον εισβολέα άμεσο θάνατο, ή και αν όχι άμεσο, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τότε εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, χωρίς να υποτιμήσω ότι είχαν μια άλλη αντίληψη πραγμάτων, ίσα ίσα θα πω το αντίθετο, ότι είχαν πολύ μεγαλύτερη αντίληψη από τη σημερινή εποχή, χρησιμοποιούσαν τρόπους το να αποθηκεύσουν και να κρύψουν αντικείμενα ώστε να μην μπορεί κανένας άλλος να τα πάρει. Αυτή η φήμη λοιπόν μεταφέρθηκε και στους σημερινούς αιώνες και στη σήμερον εποχή. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν για τα πνεύματα φύλακες θησαυρών στην ουσία δεν είναι κάτι παραφυσικό τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά είναι αντικείμενα που την τότε εποχή, ακόμα και σε πιο σύγχρονες εποχές, για να προστατεύσουν αυτά τα αντικείμενα τοποθετούσαν πάνω τους κάποια ειδικά δηλητήρια ή κάποιες τοξίνες, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε έρθει σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα να προέλθει κάποιος θάνατος. Σήμερα λοιπόν αυτά όλα τα στοιχεία των περασμένων αιώνων έχουν μεταφερθεί και σήμερα, που πολλοί ερευνητές που βρίσκονται σε τέτοια σημεία που υπάρχουν αντικείμενα με αυτές τις συνθήκες αναφέρουν ότι βλέπουν διάφορους φύλακες πνεύματα και προστατεύουν αυτό το πολύτιμο αντικείμενο που ψάχνουν για να βρούνε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως ανέφερα και προηγούμενος, αυτό προκαλείται από τα δηλητήρια ή τις συνθήκες που δημιουργούσαν τους τότε αιώνες για να αποτρέψουν όλους αυτούς που θέλανε να λελεατήσουν αυτά τα αντικείμενα. Πολλές φορές έχουν βρεθεί και σε χώρους τέτοια πράγματα. Δηλαδή σε κάποια σπήλαια, ανοίγοντας κάποια σπήλαια, υπάρχουν κάποια μικρόβια μέσα. Με το που έρθει σε επαφή με το οξυγόνο, δηλαδή ανοίξουμε αυτό το είτε καταφύγιο είτε κάποιο τάφο, αυτά τα μικρόβια ενεργοποιούνται και αναπνέοντας μέσα το οξυγόνο σε αυτή τη σπηλιά ή τον κλειστό χώρο που βρεθήκαμε, αμέσως εκδηλώνονται κάποιες ασθένειες που μέχρι και τώρα η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρεται από διάφορους ερευνητές ότι βρεθήκανε μπροστά σε ένα φύλακα θησαυρό, θα έλεγα ότι το 90% είναι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με φυσικές αιτίες. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε έναν ερευνητή δεν είναι τα παραφυσικά φαινόμενα, ούτε οι φύλακες θησαυρών. Είναι φυσική κινδύνη. Όπως είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανακοινωθήκανε πάρα πολλοί θάνατοι από ανθρώπους που ψάχνανε για ένα πολύτιμο θησαυρό, μπαίνοντας μέσα σε κάποια καταφύγια, χρησιμοποιώντας γεννήτριες, με αποτέλεσμα το διοξίδιο του άνθρακα να τερματίσει τη ζωή τους. Κατά την άποψή μου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται σε φυσικές αιτίες και όχι σε κάτι παραφυσικό. Ακόμα και στις περιπτώσεις, τις ελάχιστες και μηδαμινές που έχουν αναφερθεί, που έχουν αποδειχτεί ότι κάτι δεν μπορεί να το εξηγήσει η λογική μας και συμβαίνουν κάποιες δραστηριότητες, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ίσως μετά από λίγα χρόνια, η επιστήμη να δώσει μια εξήγηση. Όλοι αυτοί που ψάχνουμε και βρισκόμαστε στην έρευνα του κρυμμένου θησαυρού, σίγουρα η φαντασία μας, κάτω από κάποιες συνθήκες πίεσης και δυσκολιών το να ανακαλύψουμε ένα αντικείμενο, ίσως να γεννάει κάποια περιστατικά ή κάποιες δραστηριότητες που εμείς εκείνη την ώρα να πιστεύουμε ότι είναι κάτι ανεξήγητο. Όμως στην ουσία, στο 90% όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Ένας δυνατός άνεμος, ένας θόρυβος, μια διαστολή του εδάφους. Υπάρχουν τόσοι λόγοι που μπορούν να εξηγηθούν με φυσικούς κανόνες όλα αυτά που εμείς φανταζόμαστε ότι είναι κάτι ανεξήγητο, που αν τα δούμε με μια άλλη ματιά, πιο ψύχρεμη και πιο και τα αξιολογήσουμε καλύτερα, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός. Ο ενθουσιασμός μας πολλές φορές μας παρασύρει να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε σωστά και δεν αξιολογούμε την κατάσταση, θα ήταν ανόητο
Τότε έλεγα ότι όλα εξηγούνται με τη λογική και τα πάντα είναι κάτι φυσικό από τις δραστηριότητες που βλέπουμε. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που είναι πέραν από τα όρια της λογικής μας και ίσως να είναι και αυτό που έχει να κάνει με το πνεύμα, που υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή το τι είναι φυσικό και τι είναι πέραν της φύσης. Ο άνθρωπος πάντα έχει την ανάγκη να πιστέψει σε κάτι ανώτερο, σε μια ανώτερη δύναμη που δεν μπορεί να την κατανοήσει. Και πολλές φορές όλες αυτές οι αναφορές για πνεύματα, φύλλα και θησαυρούς μπορεί να βρίσκονται και στη φαντασία μας. Δηλαδή, ένα φυσικό φαινόμενο παρουσιάζουμε ή να το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι ανεξήγητο. Κάποιοι θα θεωρήσουν ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν χαμηλότερη αντίληψη από τη δικιά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί τότε οι άνθρωποι δημιούργησαν όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή τη γνώση που έχουμε εμείς σήμερα. Θα έλεγα ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι η τεχνολογία και η ανάπτυξη των ανθρώπων στη σήμερα εποχή, στη σύγχρονη εποχή, έκανε τους ανθρώπους να έχουν πολύ μικρότερη αντίληψη από την προγόνη μας. Γι' αυτό εκείνες τις εποχές, για να προστατεύσουν λοιπόν τα πολύτιμα αντικείμενά τους, βρίσκανε τρόπους τέτοιους που κανένας που θα προσπαθούσε να βεβηλώσει ή να κλέψει αυτά τα αντικείμενα θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Το τι είναι πνεύμα, ο καθένας μπορεί ανάλογα την αντίληψή του να το εξηγήσει ή να το κατανοήσει. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικότητα. Πολλές φορές η φαντασία μας γεννάει διάφορες καταστάσεις και μας κάνει να ζούμε περιπτώσεις που είναι πέραν της λογικής. Θα ήθελα να δώσω και μια διαφορετική διάσταση σε αυτό το βίντεο. Ας πούμε λοιπόν ότι όπως λένε κάποιοι υπάρχουν πνεύματα, φύλλα και θησαυρών. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η οντότητα είναι πέραν της ύλης. Για ποιο λόγο να θέλει να προστατεύσει ένα αντικείμενο ώστε να μην το πάρουμε εμείς που υπάρχουμε στην ύλη? Είναι σαν να λέμε λοιπόν ότι έχουμε ένα σκυλάκι σπίτι μας. Του δίνουμε ένα τόπι να παίξει. Το σκυλάκι για να μας ευχαριστήσει μας φέρνει πίσω το τόπι. Δηλαδή κάτι που ανήκει σε μας, το σκυλάκι, κατά την αντίληψή του θέλει να μας κάνει ένα δώρο και μας δίνει κάτι που να ανήκει σε μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τάματα, για να δώσω λίγο τη διάσταση να την καταλάβουμε. Κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Θεό και για να γίνει καλά από ένα πρόβλημα υγείας που έχει, κάνει ένα τάμα λοιπόν σε κάποιον Άγιο. Που στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να δωροδοκίσουμε έναν Άγιο που δεν έχει καμία ανάγκη από κάτι υλικό που θέλουμε να του δώσουμε εμείς. Φτιάχνουμε ένα χρυσό ομοίωμα, αν πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στο πόδι μας, έχουμε κάποιο κινητικό πρόβλημα από ένα ατύχημα, από οτιδήποτε. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα ασημένιο ή χρυσό ομοίωμα και πάμε και το βάζουμε σε μια εικόνα ενός Αγίου. Σκεφτείτε τώρα. Δηλαδή στην ουσία τι είναι, σαν να λέμε, να πληρώνουμε έναν Άγιο, να του δίνουμε κάτι που ήδη ανήκει σε αυτόν, γιατί γύρω μας είναι η δημιουργία και όπου υπάρχει δημιουργία υπάρχει και δημιουργός, οπότε κάτι υπάρχει, κάτι ανώτερο. Σε αυτό το ανώτερο λοιπόν, που όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το ορίσει, του δίνουμε κάτι, ένα πολύτιμο μέταλλο για να μας κάνει καλά. Στην ουσία αυτό που λέμε είναι ότι δωροδοκούμε έναν Άγιο που δεν έχει καμία ανάγκη να του δώσουμε ένα υλικό αντικείμενο, γιατί είναι πέραν της ύλης, βρίσκεται στο πνεύμα, για να κάνει εμάς καλά. Τι του δίνουμε λοιπόν? Του δίνουμε κάτι που ήδη ανήκει σε αυτόν, γιατί όλη αυτή η πυραμίδα των Αγίων, Αρχαγγέλων και όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τα πει, είναι η δημιουργή αυτών που ζούμε εμείς σήμερα. Εδώ, στη δημιουργία γύρω μας, ό,τι και αν βλέπουμε, ό,τι και αν έχει δημιουργηθεί είτε από άνθρωπο είτε από τη φύση, είναι μια δημιουργία που έχει γίνει από τους ίδιους, από αυτές τις ανώτερες δυνάμεις. Και εμείς λοιπόν με το φτωχό μας μυαλό, σαν ένα σκυλάκι που παίζει με το τόπι του, που το έχει δώσει το αφεντικό του, πάμε και το επιστρέφουμε σε αυτούς για να μας κάνει καλά. Είναι λίγο εγωιστικό όλο αυτό και λίγο πέραν από κάθε λογική που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, έτσι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα πνεύματα, φύλλα και θησαυρών. Λέμε λοιπόν κάτι που δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, να το βρούμε κατά τη δικιά μας αντίληψη, γιατί μπορεί να μεταφέρεται από το σημείο Α να πηγαίνει σε ένα Β, όπως αναφέρουν πολλοί. Ένα πνεύμα λοιπόν έχει τη διάθεση να παίξει μαζί μας. Να πάρει λοιπόν το πολύτιμο αντικείμενο που είναι άχρηστο για αυτόν, γιατί η ύπαρξή του είναι μέσα στο πνεύμα και όχι μέσα στην ύλη, έχει δημιουργήσει την ύλη για μας, σαν να έχει φτιάξει ένα ενεδρίο λοιπόν, να ζήσουμε εμείς μέσα για να αποκτήσουμε κάποιες εμπειρίες για κάποιο σκοπό. Και επιστρέφουμε εμείς σε αυτό τον Άγιο ή σε αυτές τις οντότητες ένα αντικείμενο.
το οποίο πιστεύουμε ότι το φυλάει και θα μας τιμωρήσει αν πάει να το πάρουμε. Δεν αναφέρω ότι δεν υπάρχουν περίεργες υποθέσεις και πιστοποιημένες υποθέσεις ότι υπάρχει μια πνευματική δραστηριότητα ακόμα και μέσα στην ύλη, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολή ότι σε κάθε έρευνα που πηγαίνει κάποιος να φαντάζεται πνεύματα φύλακες θησαυρών και διάφορα άλλα αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα. Και αν υπάρχουν αυτά, είναι ελάχιστα που στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ίσως μία με δύο υποθέσεις να μην μπορεί να τις εξηγήσει η λογική μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από λίγα χρόνια ότι η λογική μας, η επιστήμη μπορεί να το εξηγήσει. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε και το ρεύμα ήταν μια αστραπή, μια δραστηριότητα, μια εκένωση ηλεκτρική στον ουρανό που οι πρόγονοί μας πιστεύαν ότι ήταν ένας κεραυνός από τον Δία. Σήμερα αυτός ο κεραυνός βρίσκεται μέσα στα σπίτια μας και τον έχουμε περιορίσει για την προσωπική μας χρήση. Ίσως και όλες αυτές οι δραστηριότητες που τώρα πιστεύουμε σαν ανεξήγητες, μετά από λίγα χρόνια να δοθεί μια λογική εξήγηση ή μια επιστημονική εξήγηση που θα αναιρέσει όλα αυτά που πιστεύουμε. Ίσως αυτό να μην γίνει και ποτέ. Και πράγματι, κάποιες περιπτώσεις, κάποιες δραστηριότητες να είναι πέραν της ύλης, πέραν της δικιάς μας λογικής και να υπάρχει μια αιτία που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας συμβούλευα να μην βάζετε αυτό στο μυαλό σας και να μην είστε σε κάτι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε με τη λογική ότι υπάρχει ένας φύλακας θησαυρών σε ένα σημείο που ερευνάτε. Καλό είναι πρώτα να αξιολογείτε τους φυσικούς κινδύνους και μετά όλα τα άλλα.